σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, που από πλευράς ΓΕΓΕΚ θα μιλήσουμε. Θα έχουμε εκδήλωση από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Η εκδήλωση θα χωριστεί σε δύο μέρη. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Κεραμίδα και θα αφορά το Smart for All, ένα πρόγραμμα που αφορά στη σύνδεση των πανεπιστημίων και των βιομηχανιών. Η δεύτερη παρουσίαση που θα ακολουθήσει είναι το Smart Grid. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα μεταφοράς τεχνογνωσίας. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Γιώργος Κεραμίδας. Είμαι επίκορος καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και δίνω αυτή την παρουσίαση με την ιδιότητά μου ως ένας από τους τεχνικούς managers του Smart for All Project. Τώρα, το Smart for All Project, το τίτλος, θα το πω στα αγγλικά, είναι An Extensive Network of Digital Innovation Hub for Boosting Technology and Business Development in South, Eastern and Central Europe. Λοιπόν, λίγα λόγια για το project. Τι είναι το Smart for All Project? Το Smart for All Project είναι ένα Horizon πρόγραμμα, αλλά είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που ξέρουν. Δηλαδή, δεν είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Αυτό που κάνει target είναι το low energy και τα συστήματα χαμηλής κατανάλωσης, κυρίως στον χώρο των cyber physical system, των συστημάτων των κυβέρνων φυσικών συστημάτων και του διαδικτύου των πραγμάτων. Το συνολικό budget του project είναι σχεδόν 8 εκατομμύρια και ο coordinator του project είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπουμε τους εταίρους του project. Είναι συνολικά 25 εταίροι και οι οποίοι, οι περισσότεροι από αυτούς, είναι στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, το consortium του project εταίρους που προσανατολίζονται στη διάχυση αποτελεσμάτων, επενδυτές και επίσης αυτό που λέμε τα Digital Innovation Hubs. Λοιπόν, για λόγους πληρότητας, στη συγκεκριμένη διαφάνεια δείχνουμε όλους τους partners, όλους τους εταίρους του project. Οπότε πάμε τώρα να ορίσουμε το Smart for All. Τι είναι το Smart for All? Ο στόχος του προγράμματος είναι να συνδέσει τα πανεπιστήμια με τη βιομηχανία. Άρα, το Smart for All χρηματοδοτεί μικρά σχετικά project για να κάνουμε αυτή τη διασύνδεση. Αυτό κάνει το Smart for All. Εστιάζεται κυρίως σε συστήματα χαμηλής κατανάλωσης, σε κυβερνοφυσικά συστήματα και στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Επίσης, το Smart for All είναι κυρίως η νοτιοανατολική Ευρώπη, κυρίως γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι υπάρχει πολύ δυναμική σε αυτήν την περιοχή. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπετε το management team. Όπως σας είπα, το project, ο coordinator του project είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ο sub-coordinator του project είναι ο κύριος Michael Habner από το Brandenburg University της Γερμανίας. Και ο κύριος Χρήστος Αντωνόπουλος, που είναι ο ένας technical manager του project και προφανώς εγώ. Λοιπόν, το Smart for All, όπως σας είπα, ουσιαστικά εστιάζει στη διασύνδεση της βιομηχανίας με τα πανεπιστήμια. Όπως βλέπουμε, έχει συγκεκριμένους ανθρώπους για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό. Υπάρχει ο Innovation Officer από το δίκτυο Πράξης. Υπάρχει η εταιρεία Fast Track που παίζει το ρόλο του Business Developer και είναι επενδυτικός οργανισμός, επενδυτές. Επίσης έχει υπευθύνους για τα ethics και, όπως βλέπετε, έχουμε τρεις διαφορετικούς ανθρώπους για dissemination. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε? Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να χρηματοδοτήσουμε τα πανεπιστήμια, ώστε να δώσουμε κίνητρα στα πανεπιστήμια μέσω χρηματοδότησης,
ώστε να μεταφέρουν συγκεκριμένες τεχνολογίες από τα πανεπιστήμια στο industry, στη βιομηχανία. Εντάξει, αυτό χρηματοδοτούμε. Επομένως, μιλάμε για σχετικά μικρά κονσόρτσια 2-3 εταίρων, που ο ένας θα δράσει σαν technology producer, ο άλλος σαν technology receiver. Ο technology receiver προφανώς θα είναι ένας άνθρωπος από το industry, μια εταιρεία, η οποία θα προσπαθήσει να πάρει την τεχνολογία από το πανεπιστήμιο και να τη βγάλει στην αγορά. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε. Λοιπόν, οι περιοχές στις οποίες απευθυνόμαστε είναι, θα το πω στα αγγλικά, digitized environment, agriculture, anything και transport. Άρα, πάμε λίγο στο πρακτικό της υπόθεσης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτό που ονομάζουμε στο project PAES, που είναι Pathfinder Application Experiments. Επομένως, το project χρηματοδοτεί συγκεκριμένα PAES. Βλέπουμε στη διαφάνεια ότι έχουμε τρεις διαφορετικούς τύπους PAES. Υπάρχουν κάποια μικρότερα, στα οποία είναι αυτό που βλέπετε αριστερά, τα Knowledge Transfer Experiments, που ουσιαστικά είναι internships. Άρα, σαν project χρηματοδοτούμε ένα πανεπιστήμιο, ένα-δύο φοιτητές να πάνε σε μια εταιρεία και να μεταφέρουν γνώση, συγκεκριμένη τεχνολογία μάλλον, όχι γνώση. Και υπάρχουν και τα Focus Technology Transfer Experiments, η δεύτερη κατηγορία, και τα Cross Domain Technology Transfer Experiments, όπου εκεί χρηματοδοτούμε να γίνει, η χρηματοδότηση είναι μέχρι 80 κάπα, ώστε να γίνει αυτή η μεταφορά. Συνολικά το project θα χρηματοδοτήσει 21 experiments από partners του project και 67 experiments από εξωτερικά. Εντάξει. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό τώρα? Ουσιαστικά, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κίνητρα εδώ. Άρα, οι εταίροι που ενδιαφέρονται θα πρέπει να καταθέσουν ένα proposal. Προφανώς, ο ένας από αυτούς τους εταίρους θα είναι technology producer και ο άλλος θα είναι technology receiver. Τι διαφέρουμε από τα κλασικά ευρωπαϊκά? Διαφέρουμε σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, από τα ευρωπαϊκά project εννοώ, το πρώτο είναι ουσιαστικά ότι έχουμε ελάχιστη, η όλη εργασία για να χρηματοδοτήσουμε ένα project, το proposal που πρέπει να γράψει κάποιος είναι 3-4 σελίδες. Εντάξει, άρα θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα, 3-4 σελίδες, τα οποία όμως θα έχουν ένα market value. Εντάξει, αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Η μεταφορά τεχνογνωσίας θα πρέπει να είναι αναγκαστικά ανάμεσα από δύο διαφορετικές χώρες. Αυτό είναι ένας όρος που έχουμε βάλει. Και στο consortium θα υπάρχουν ανάλογα τον τύπο του project ή δύο ή τρεις partners. Εντάξει. Προφανώς ο ένας θα είναι αυτός που θα δώσει την τεχνολογία, ο δεύτερος θα είναι ένας industrial partner που θα πάρει την τεχνολογία και μπορούμε να βάλουμε και έναν επιπλέον partner, ο οποίος θα είναι αυτό που λέμε ο system integrator ή ο productizer. Λοιπόν, εδώ φαίνονται τα open calls που έχουμε, οι ημερομηνίες. Το επόμενο είναι το Νοέμβριο το 2021, είμαστε περίπου στη μέση του project. Επομένως, βλέπουμε ότι έχουμε το επόμενο deadline, εδώ είναι το Νοέμβριο του 2021, και υπάρχει μέχρι το τέλος του project μια καινούργια σειρά πειραμάτων. Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα. Ξεκινάω από εδώ. Θα το πω έτσι πως το γράφει στο slide, fast turnaround time. Πρακτικά, από τη στιγμή που κάποιος στείλει το application, το οποίο τονίζω είναι 3-4 σελίδες, μέσα σε 3 μήνες μπορεί να έχει τα λεφτά για να ξεκινήσει. Εντάξει, σε 2 μήνες εγκρίνεται το proposal, αν εγκριθεί, εντάξει, προφανώς, υπάρχει evaluation, αλλά σε 2 μήνες εγκρίνεται το proposal και σε 1 μήνα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Εντάξει, άρα έχουμε μικρό effort στο να γράψουμε το proposal, 3-4 σελίδες, και τα αποτελέσματα βγαίνουν γρήγορα, άρα μιλάμε κάτι, και όλο αυτό γίνεται για να προλάβουμε την αγορά. Εντάξει.
Λοιπόν, κάποια στατιστικά. Εδώ είναι τα στατιστικά που έχουμε για τα 4 πρώτα calls που κάναμε. Έχει ενδιαφέρον από τα διάφορα τύπους experiments που το χρηματοδοτούμε. Έχει ενδιαφέρον το ότι πήραμε 220 proposals, άρα κάναμε evaluate 220 proposals που αναφέρονται σε μεταφορά τεχνογνωσίας και προφανώς καθένα από αυτά τα proposal έχει έναν academic partner και έναν industrial partner. Εντάξει. Λοιπόν, προχωράω λίγο. Εδώ βλέπουμε από πού έχουμε δεχτεί αυτά τα proposals μέχρι στιγμής. Βλέπουμε ότι είμαστε έτσι αρκετά περήφανοι γι' αυτό. Συμμετείχαν μέχρι στιγμής 35 χώρες και όπως σας είπα, ο στόχος του project είναι κυρίως, είναι ένας από τους στόχους του project, είναι η νοτιοανατολική Ευρώπη. Και όπως βλέπουμε στο slide, στη διαφάνεια, στο κουτάκι βλέπουμε ότι τις χώρες που ήταν πιο ενεργές, που είχαν τα περισσότερα proposal και όπως βλέπουμε ουσιαστικά από τις 9 έτσι, χώρες με τα περισσότερα proposal, οι 5 αναφέρονται στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι, όπως ανέφερα, κοιτάμε τώρα αυτό φαίνεται στο δεξί graph, όπως ανέφερα, το Smart for All Project έχει 4 θεματικές περιοχές. Αυτές οι 4 θεματικές περιοχές είναι το Agriculture, το Environment, το Transport και το Anything. Ποιο είναι το ενδιαφέρον εδώ? Το ενδιαφέρον είναι κάτι που δεν το περιμέναμε αρχικά, ότι το μεγαλύτερο μέρος της πίτας είναι το Anything, από τα proposals που έγιναν submit. Ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι το Agriculture, που και αυτό δεν ήταν πολύ αναμενόμενο, και το Transport είναι το μικρότερο, που ίσως είναι λίγο σε αντιδιαστολή με όλα αυτά που, με όλα τα trends σχετικά με τα smart cities κτλ. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, τα οποία είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, πώς κάνουμε apply για ένα proposal? Ουσιαστικά μπορείτε να μπείτε στο συγκεκριμένο site, θα σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες αυτό και να ετοιμάσετε το proposal για να το στείλετε. Λοιπόν, τώρα, παράλληλα, πέρα από την διαχείριση των proposals, το Smart for All Project ετοιμάζει 2 ειδών business plans. Το πρώτο business plan έχει να κάνει με τα Digital Innovation Hubs. Το έχουμε ακούσει, το ξέρουμε. Η ερώτηση είναι πώς γίνονται sustainable και δουλεύουμε πολύ πάνω σε αυτό. Πώς θα μπορέσουν την επόμενη μέρα τα Digital Innovation Hubs να επιβιώσουν σαν αυτόνομοι οργανισμοί. Το δεύτερο είναι τα λεγόμενα task forces, που έχουμε ένα task force σε κάθε περιοχή από τις οποίες ανέφερα και ο ρόλος αυτών των task force είναι να φτιάξει ένα business plan για κάθε μία από αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, σε κάθε μία περιοχή υπάρχουν άνθρωποι, οι leaders αυτών των groups που έχουν πάρα πολύ εμπειρία. Για παράδειγμα, αριστερά βλέπουμε τον κύριο Μουντουράκ, ο οποίος είναι στην αντίστοιχη NASA της Γερμανίας. Εντάξει, στο αντίστοιχο οργανισμό της Γερμανίας. Στο Agriculture, η κυρία Κορνίλια είναι στο μεγαλύτερο, ας πούμε, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη ερευνητικά κέντρα σχετικά με το Agriculture. Agriculture Engineer και Bioeconomy. Λοιπόν, και αντίστοιχα υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, άρα έχουμε τα open calls, αλλά εκτός από τα open calls έχουμε και άλλους μηχανισμούς. Ο στόχος όλων αυτών των μηχανισμών είναι να βοηθήσουμε τις εταιρείες να συνεργαστούν με τα πανεπιστήμια ή να βοηθήσουμε τα πανεπιστήμια να συνεργαστούν με τις εταιρείες. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε το λεγόμενο marketplace. Τι είναι το marketplace? Το marketplace είναι ένα σύνολο πραγμάτων, ένα σύνολο από tools που μπορεί να βοηθήσει μια startup να κάνει το επόμενο βήμα. Περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή περίπου 184 αυτό που λέμε εσωτερικά artifacts. Τι είναι αυτά? Είναι tools που μπορεί να τα κατεβάσει, να τα χρησιμοποιήσει μια εταιρεία, μια startup για να κάνει το επόμενο βήμα. Εντάξει, και αυτά παρέχονται δωρεάν. Όπως για παράδειγμα cloud services, όπως computing platforms,
communication platforms, training πάνω σε συγκεκριμένες τεχνολογίες και πολλά άλλα. Λοιπόν, εκτός από το, από το marketplace, έχουμε ή μέρος του marketplace, είναι αυτό που λέμε το matchmaking service. Τι είναι αυτό πρακτικά? Το matchmaking service έχει δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να ενώσει δύο εταίρους μεταξύ τους. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπαίνει, δίνει τα στοιχεία του και υπάρχει από πίσω ένα συγκεκριμένος AI αλγόριθμος που δείχνει ποιος πρέπει να συνεργαστεί με ποιον. Από αυτούς που γίνονται register στο σύστημά μας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να μπει μια εταιρεία, να δώσει τα στοιχεία της, συγκεκριμένα keywords, και το ίδιο το σύστημα να της προτείνει ποια συγκεκριμένα εργαλεία θα τη βοηθήσουν από αυτά που υπάρχουν στο marketplace, θα τη βοηθήσουν ώστε να κάνει τα πρώτα βήματά της σαν startup και στην συνέχεια προφανώς. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε στη διαφάνεια αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ακριβώς αυτό που σας είπα. Η πληροφορία που χρειάζεται να βάλουμε είναι ελάχιστη. Κάθε εταιρεία μπορεί να γραφτεί και πανεπιστήμιο και κάποιο εργαστήριο και με συγκεκριμένα keywords που θα βάλει στο σύστημα, κατοχυρώνεται στο σύστημά μας και το σύστημα μπορεί να τις προτείνει εταίρους να συνεργαστεί, είτε από το πανεπιστήμιο, από το ακαδέμια, είτε από τη βιομηχανία, ή να τις προτείνει συγκεκριμένα tools για να τις βοηθήσουν να κάνει το επόμενο βήμα. Αυτό είναι οι δύο πρώτοι μηχανισμοί. Ο τρίτος μηχανισμός που παρέχουμε ώστε να βοηθήσουμε αυτή τη μεταφορά τεχνογνωσίας είναι ένα κέντρο, ένα υπολογιστικό κέντρο ουσιαστικά. Το συγκεκριμένο υπολογιστικό κέντρο παρέχεται σε αυτούς που τα proposal τους έχουν γίνει accept και ουσιαστικά τρέχει το project και ουσιαστικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστική ισχύ ώστε να κάνουν αυτήν τη μεταφορά τεχνολογίας πραγματικότητα. Να σας δείξω κάποια νούμερα, για παράδειγμα το συγκεκριμένο υπολογιστικό κέντρο που έχουμε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εταίρους του project έχει 164 GPUs, περισσότερα από ένα terabyte memory, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει πραγματικά να βοηθήσει συγκεκριμένες εταιρείες, ειδικά στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Εκτός από τους υπολογιστικούς πόρους, τους κλασικούς υπολογιστικούς πόρους, έχουμε επίσης το υπολογιστικό μας κέντρο FPGAs, δηλαδή προγραμματιζόμενο hardware, προγραμματιζόμενο υλικό και κάρτες γραφικών μεγάλης χωρητικότητας, υψηλών δυνατοτήτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τις εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν ή ασχολούνται με κάτι που έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, που όπως γνωρίζουμε εκεί χρειάζονται υψηλή επεξεργαστική πόρη που μπορεί μια μικρή εταιρεία να μην τους έχει. Επομένως, είναι αυτό που παρέχουμε επιπλέον στο project. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπετε το website της εταιρείας, του project. Εκεί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα αυτά που σας είπα, για τα open calls, για τη διασύνδεση. Μπορείτε να βρείτε, να αναζητήσετε εταίρους, μπορείτε να αναζητήσετε εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν μια μικρή εταιρεία να κάνει το επόμενο βήμα. Και επίσης υπάρχουν πάνω αρκετά webinars και trainings, κυρίως για να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το πώς, με το τι ιδέες ψάχνουμε. Εντάξει, με το τι ιδέες θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Λοιπόν, στην συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπουμε τις διευθύνσεις για όλα αυτά που ανέφερα, για το marketplace, το newsletters, που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το open call και προφανώς για το website. Είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι όσον αφορά τα social media. Έχουμε LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, επομένως είμαστε σε όλα τα γνωστά social media και επειδή, όπως σας είπα, στοχεύουμε σε διαφορετικές περιοχές και ένας από τους στόχους μας είναι αυτό που λέμε το cross-border, δηλαδή να ενώσουμε εταιρείες με πανεπιστήμια αλλά από διαφορετικές χώρες,
για λόγους και γλώσσας και έτσι να μπορεί κάποιος να επικοινωνεί πιο εύκολα, υπάρχουν συγκεκριμένα contact points για όλες τις βασικές περιοχές της Ευρώπης. Για παράδειγμα, για την περιοχή των Βαλκανίων είναι ο κύριος Ράντοβαν στο Γιάνοβιτς από το Πανεπιστήμιο του Μοντενέγκρο, ένας ιδιαίτερα δραστήριος άνθρωπος και καθηγητής είναι, αλλά είναι και στο industry με μεγάλη εμπειρία. Ο κύριος Μπετίν Κίκο από το Πανεπιστήμιο των Τυράννων στην Αλβανία. Και αντίστοιχα υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι τους οποίους μπορείτε να τους στείλετε email και να σας ενημερώσουν σχετικά με το project. Το επόμενο event κλείνοντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω για το επόμενο event που διοργανώνουμε σαν project. Είναι ένας επιπλέον μηχανισμός που έχουμε στο project για τα πειράματα, για τα proposals που γίνανε accept, δηλαδή για τα πειράματα τα οποία χρηματοδοτήσαμε, για τις μεταφορές τεχνολογίας καλύτερα που χρηματοδοτήσαμε, προσφέρουν κάτι επιπλέον. Δίνουμε στις εταιρείες αυτές τη δυνατότητα να κάνουν ένα pitch μπροστά σε investors. Εντάξει, για να βοηθήσουμε τις εταιρείες να γίνουν αυτό που αναφέρεται πολύ συχνά, investor ready. Είναι ένα πολύ καλό, νομίζουμε, πρώτο βήμα το οποίο όσοι από εμάς έχουν ασχοληθεί με εταιρείες ξέρουν πόσο σημαντικό είναι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Και ναι, έχουμε φτάσει στο τέλος της παρουσίασης. Άμα υπάρχει καμιά ερώτηση, θα χαρώ να απαντήσω. Θέλετε κάτι? Ωραία, ας περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Παρακαλείτε η κυρία Τσουλού να περάσει λίγο να μας... Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Τζούλου και ανήκω στην ομάδα διοίκησης έργων του γκρουπ εταιριών Smart Grid Motivian. Η σημερινή παρουσίαση έχει στόχο να προβληθούν κάποια business cases που αποτελούν τις δικές μας καινοτόμες λύσεις στην ενίσχυση του cyber security του εκάστοτε φορέα στον οποίο απευθύνονται. Αρχικά όμως ας πούμε δύο λόγια για το γκρουπ. Η εταιρεία Smart Grid είναι κατεστημένη στο επιστημονικό πάρκο της Πάτρας με σκοπό να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό στα τοπικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη γενικότερη ερευνητική εμπειρία του οικοσυστήματος της πόλης μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Motivian, η οποία ηγείται του συγκεκριμένου γκρουπ επιχειρήσεων, υλοποιεί κατά κύριο λόγο ερευνητικά έργα για μεγάλους πελάτες του ιδιωτικού τομέα που αναλαμβάνουν το γκρουπ. Ναι. Το Motivian Group με τη σειρά του είναι ένας αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών τεχνολογίας για εξέχοντες οργανισμούς, με βάση την εκτεταμένη επιχειρηματική τεχνογνωσία της ομάδας, αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις, τις οποίες συνδυάζει με ευέλικτες υπηρεσίες, προκειμένου να οδηγήσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη λειτουργική υπεροχή των πελατών. Εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα πελατειακών τμήματων της αγοράς, στρατηγικών συνεργασιών, όπως βλέπετε και στο slides, τηλεπικοινωνιακούς φορείς, ιδρύματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, την κυβέρνηση μέσω ευρωπαϊκών έργων, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ιταλία, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
Το Motivian Group αναπτύσσει επίσης καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και άλλες εταιρείες. Το πρώτο business case, λοιπόν, για το οποίο θα μιλήσουμε, είναι το Smart Police. Στόχος του συγκεκριμένου έργου αποτελεί η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών σε mobile native applications σε Android και iOS, όσο και σε web επίπεδο εφαρμογών, με σκοπό να προσφέρουν πρωτοποριακές λύσεις για τον προσδιορισμό και την επαλήθευση της ταυτότητας των πολιτών που υπόκεινται σε επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να υπάρξει αύξηση του αισθήματος ασφάλειας και μείωση του κινδύνου διαφυγής παραβατών. Το Smart Policing προωθεί την αποτελεσματική αστυνόμευση και τη γρήγορη και ασφαλή ταυτοποίηση και έλεγχο των πολιτών, των οχημάτων, των εγγράφων και των αντικειμένων. Παράλληλα, βοηθά στον εξυγχρονισμό των υποδομών της ελληνικής αστυνομίας, προσδίδοντας καινοτομία στο κομμάτι της καταγραφής αναφοράς περιστατικών, η οποία μέχρι πρότινος γινόταν εγγράφος. Ειδικότερα στις περιπτώσεις πολιτών που δεν φέρουν έγγραφα προσδιορισμού ταυτότητας, ο έλεγχος θα δύναται να διαρκεί μόλις μερικά λεπτά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής αναζήτησης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει το συγκεκριμένο άτομο μέσω των ακόλουθων τρόπων. Με αναγνώριση φωτογραφιών προσώπου, κάνοντας χρήση της εφαρμογής Medusa, η οποία δεν υφίσταται μέχρι πρότινος στην ελληνική αστυνομία, με σάρωση δακτυλικού αποτυπώματος μέσω της συσκευής Grabba και με αναζήτηση των διαθέσιμων στοιχείων που ο πολίτης διατίθεται να γνωστοποιήσει. Ταυτόχρονα, επεκτείνεται η αποτελεσματικότητα ελέγχου των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν παραβιάσει τον νόμιμο χρόνο παραμονή στη χώρα μέσω αναζήτηση τη άδεια παραμονή του, ενισχύοντα παράλληλα φυσικά την έννοια του κράτου ασφάλεια και δικαίου. Με την περιγραφόμενη λύση, δίνεται πρόσβαση με ασφαλή και κρυπτογραφημένο τρόπο στι πεζές και υποχούμενε περιπολίε που αστυνομεύουν σε ολόκληρη την επικράτεια, με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών σε έξυπνε φορητέ συσκευέ. Πέρα από την προμήθεια στο πλαίσιο της δράσης τέτοιων συσκευών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ιδιωτικές συσκευές με την τακτική Bring Your Own Device, οι οποίες σέβονται τα προσωπικά δεδομένα και τις ατομικές ελευθερίες. Επιπρόσθετα, προάγεται και η αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, αυξάνοντας δραστικά την απόδοσή του στην αστυνόμευση και παράλληλα δημιουργώντας την υποδομή που κάνει εφικτή τη μείωση του χρόνου εκτός περιπολίας που ο αστυνομικός θα χρειάζεται να δαπανά για τη συμπλήρωση στοιχείων αναφορών μέσω της εφαρμογής αναφοράς περιστατικών, η οποία δίνει στο χρήστη τις δυνατότητες εύκολης και γρήγορης καταγραφής δεδομένων, την εισαγωγή τοποθεσίας της εκάστοτε δράσης, την επισύναψη πολυμέσων όπως φωτογραφίες, ηχητικό υλικό και έγγραφα, την διατήρηση ιστορικού των τελευταίων αναφορών του χρήστη ή και των υφισταμένων του μέσω της web application. Κεντρικός στόχος του έργου είναι επίσης και η αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών της ελληνικής αστυνομίας, η οποία εκτός από τις σύγχρονες συσκευές smartphones που θα χρησιμοποιούνται στις περιπολίες, περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υποδομών του κέντρου δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται τα ακόλουθα. Βελτιστοποιημένες πολλαπλές συγκρίσεις και αναζητήσεις, καθώς οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αναζητήσεις ατόμων, οχημάτων, αντικειμένων και εγγράφων, οι οποίες φέρουν πολλαπλά αποτελέσματα. Σάρωση εθνικών εγγράφων όπως ταυτότητες και διαβατήρια, διότι μέσω του Regula SDK το σύστημα είναι σε θέση να αναγνωρίζει από OCR MRZ ένα πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων στην ελληνική αλλά και σε πολλές άλλες γλώσσες. Σάρωση τραπεζικών καρτών μέσω της συσκευής Grabba, η οποία λειτουργεί ως αναγνώστης της τραπεζικής κάρτας, δηλαδή ως Smart Card Reader. Τέλος, μέσω της εφαρμογής Permissions, κάθε αστυνομικός ορίζει ποια web services πρόσβασης και συλλογής στοιχείων κατά τις αναζητήσεις. Τα δικαιώματα ορίζονται μέσω των ρόλων του κάθε χρήστη και μία διπλή αντιστοίχηση ως εξής. Η εφαρμογή αντιστοιχίζει τους υφιστάμενους ρόλους του χρήστη στις εφαρμογές του Police Online με τα web services που είναι διαθέσιμα για την αναζήτηση. Και μέσω της εφαρμογής, ένας administrator μπορεί να ορίσει επιπλέον ρόλους, όπου κάθε ρόλος αντιστοιχεί με web services. Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή υπολογίζει σε ποια web services έχει πρόσβαση κάθε χρήστης από το συνδυασμό των δύο παραπάνω αντιστοιχήσεων. Το επόμενο business case για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το LOCARD. Πλήρης τίτλος του οποίου είναι Lawful Evidence Collecting and Continuity Platform Development, δηλαδή νομική συλλογή στοιχείων και ανάπτυξη πλατφόρμας συνέχειας.
Τα ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν προς το παρόν αναπόσπαστο μέρος των ποινικών ερευνών και δεν περιορίζονται καθαρά σε υποθέσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εγκληματικές συμπεριφορές όπως οικονομικές απάτες, κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανική κατασκοπία και τρομοκρατικά δίκτυα αξιοποιούν το διαδίκτυο και τον κυβερνοχώρο. Η πανταχού παρουσία των ψηφιακών συσκευών, παραδείγματος χάρη smartphones, στη σύγχρονη κοινωνία καθιστά τα ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία εξαιρετικά συναφή για έρευνες σχετικά με κάθε είδους εγκληματική συμπεριφορά, όπως δολοφονίες, παράνομες δραστηριότητες και λαθρεμπόριο ανθρώπων, έτσι για να αναφέρουμε μερικά. Λόγω της φύσης τους, η χρήση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων σε ένα δικαστήριο αποτελούσε πάντοτε μια πρόκληση. Είναι κρίσιμο να συνοδεύονται από μια σωστή αλυσίδα επιμέλειας, chain of custody τη λεγόμενη, που να εγγυάται την πηγή προέλευσης για την ακεραιότητά τους. Το LOCARD στοχεύει στην παροχή μιας ολιστικής πλατφόρμας για τη διασφάλιση της αλυσίδας επιμέλειας κατά τη διάρκεια της εγκληματολογικής ροής εργασιών, μια αξιόπιστα κατανεμημένη πλατφόρμα που επιτρέπει την αποθήκευση μεταδεδομένων των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων σε ένα blockchain. Κάθε κόμβος του LOCARD είναι σε θέση να ορίσει ανεξάρτητα τις δικές του πολιτικές δικαιωμάτων και να μοιράζεται επιλεκτικά την πρόσβαση σε ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία με άλλους κόμβους όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και κατόπιν κατάλληλης εξουσιοδότησης μέσω λεπτομερών πολιτικών. Η αρθρωτότητα του LOCARD επιτρέπει επίσης σε διάφορους φορείς να προσαρμόσουν την πλατφόρμα στις συγκεκριμένες ανάγκες και το ρόλο τους στην ψηφιακή εγκληματολογική ροή εργασιών, από την προετοιμασία και την ετοιμότητα έως τη συλλογή, την ανάλυση και την υποβολή των αναφορών. Το LOCARD έχει μια μονάδα πληθωπορισμού, το λεγόμενο crowdsourcing, για τη συλλογή αναφορών πολιτών για επιλεγμένες παραβιάσεις, ένα πρόγραμμα ανίχνευσης και συσχέτισης διαδικτυακής αποκλίνουσας συμπεριφοράς και μια εργαλειοθήκη για ερευνητές που θα τους βοηθήσει στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων όντας εντός και εκτός σύνδεσης. Αυτό τροφοδοτείται από μια αμετάβλητη αποθήκευση και ένα σύστημα διαχείρισης ταυτότητας που θα προστατεύει το απόρριτο και θα χειρίζεται την πρόσβαση σε δεδομένα αποδεικτικών στοιχείων χρησιμοποιώντας ένα έμπιστο περιβάλλον εκτέλεσης. Η τεχνολογία blockchain όχι μόνο εγγυάται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, να παραποιηθούν, εν τούτης επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα χωρίς την ανάγκη ενός αξιόπιστου τρίτου μέρους. Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020. Το τρίτο στη σειρά business case το οποίο θα μιλήσουμε είναι το Fortica. Ο πλήρης τίτλος του οποίου είναι Cyber Security Accelerator for Trusted SMEs IT Ecosystems, δηλαδή επιταχυντής κυβερνοασφάλειας για αξιόπιστες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οικοσυστημάτων πληροφορικής. Στόχος του Fortica είναι αφενός να ελαχιστοποιήσει την έκθεση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κινδύνους και απειλές στον κυβερνοχώρο και αφετέρου να βοηθήσει να ανταποκριθούν επιτυχώς σε περιστατικά cyber security, απαλλάσσοντας τις από όλες τις περιττές και δαπανηρές προσπάθειες εντοπισμού, απόκτησης και χρήσης των κατάλληλων λύσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Για να εκπληρώσει το όραμά του, το έργο υιοθετεί μια υβριδική προσέγγιση ασφαλείας με σχεδιασμό που ενσωματώνει επαρκώς το hardware και το software στις επιχειρηματικές ανάγκες και τα πρότυπα συμπεριφοράς σε ατομικό και επίπεδο οργανισμού με στόχο αφενός την εισαγωγή ενός επίπεδου ασφάλειας middleware με δυνατότητα υλικού ως add-on στις υπάρχουσες πύλες δικτύου και αφετέρου το προσανατολισμό των χρηστών των μικρών επιχειρήσεων σε αξιόπιστες υπηρεσίες ασφαλείας στον κυβερνοχώρο μέσω του Fortica Marketplace, κατανεμημένες εξατομικευμένες λύσεις για κάθε επιχείρηση και περαιτέρω επεκτηνόμενες για να φιλοξενήσουν πληροφορίες ασφαλείας και να ενθαρρύνουν αλλαγές συμπεριφοράς και οργάνωσης φιλικές προς την ασφάλεια. Ουσιαστικά, το Fortica προτείνει μια ανθεκτική συνολική cyber security λύση που μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί και να προσαρμοστεί στις ευέλικτες και δυναμικά μεταβαλλόμενες ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό, το έργο φιλόδοξα στοχεύει στη συστηματική και εκτεταμένη χρήση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και προϊόντων παροχών λύσεων ασφαλείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τέλος, η εισαγωγή ενός έξυπνου οικοσυστήματος καθορισμένου από το λογισμικό στο Fortica Marketplace, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα μιας light mode λύσης, η οποία θα προσφέρει εικονικές υπηρεσίες ασφάλειας με ελάχιστες απαιτήσεις downloading.
Από τη δική τους προοπτική, οι χρήστες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία υπηρεσιών για να μοιραστούν πληροφορίες profiling με τους παρόχους υπηρεσιών σε αντάλλαγμα για προσαρμοσμένες υπηρεσίες ασφαλείας με τις πραγματικές τους ανάγκες. Το Fortica Marketplace λειτουργεί επίσης ως ενιαίο σημείο πρόσβασης για τις πληροφορίες προφίλ κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης. Το πλαίσιο του Cyber Security του Fortica έχει αξιολογηθεί μέσω 5 βασικών τύπων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έχει υποστηριχθεί από 2 τοπικά SME ICT Clusters και μια συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συγκεκριμένο έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020. Το επόμενο business case το οποίο θα αναλύσουμε ονομάζεται YAXA, πλήρες τίτλος του οποίου είναι Cyber Security Awareness and Knowledge Systemic High Level Application. Το έργο αυτό, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση Horizon 2020, ενισχύει τη συνεργασία και την ανάπτυξη συμπράξεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ένωση Νοτιοανατολικών Ασιατικών Εθνών στον τομέα του Cyber Security μέσω μιας ανάπτυξης, μιας λύσης προσαρμοσμένης σε συγκεκριμένους χρήστες και εθνικές ανάγκες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το YAXA στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας και τη δημιουργία συμπράξεων με την ανάπτυξη μιας cyber security λύσης προσαρμοσμένης σε συγκεκριμένες εθνικές ανάγκες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την τοπική γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο ενισχύει τα επίπεδα ετοιμότητας του cyber security για τους τελικούς χρήστες του, βοηθά στην καλύτερη πρόληψη των επιθέσεων σε κυβερνοχώρο και μειώνει τους κινδύνους του κυβερνοχώρου, κατευθύνοντας καλύτερα ολόκληρη τη cyber security διαδικασία. Το YAXA είναι ιδανικά τοποθετημένο για να βοηθήσει στην εξασφάλιση των παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής, δεδομένου ότι εστιάζει στο IoT Security, δηλαδή Internet of Things Security. Η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ένωσης Νοτιοανατολικών Ασιατικών Εθνών, κατά τη διάρκεια αλλά και κατόπιν του έργου YAXA, θα βοηθήσει επίσης στο μετριασμό ορισμένων αδυναμιών που εντοπίστηκαν στο Cyber Security οικοσύστημα, όπως για παράδειγμα το έργο Connect to See της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έληξε το 2016. Θα δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη την Ένωση Νοτιοανατολικών Ασιατικών Εθνών, βοηθώντας την έλλειψη δραστηριοτήτων δικτύωσης και την περιφερειακή συνοχή. Το σχέδιο πιστοποίησης που αναπτύσσεται από το YAXA θα βοηθήσει στην εξάλληψη του χάσματος δεξιοτήτων και την έλλειψη εμπειρογνωμών και καινοτόμων στον τομέα του Cyber Security. Η κοινή αρχιτεκτονική του θα αντιμετωπίσει την έλλειψη κοινής προσέγγισης για τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου θα επιτρέψει στους εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να υιοθετήσουν την τεχνολογία, να δημιουργήσουν αξία και να προωθήσουν τη συνεργασία ακόμα και πέρα από τη διάρκεια του έργου. Τελευταίο business case είναι το BSI Hub, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. Σε αυτό, πέρα από τον όμιλο Motivian, συμμετέχουν καινοτόμες επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους με σκοπό να αξιοποιήσουν τεχνολογίες όπως workflow management, blockchain, AI, για να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους όπως logistics, ιατρική, πληροφορική και άλλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα χαρώ να απαντήσω ερωτήσεις αν υπάρχουν. Ευχαριστώ.